Γεια σας όλες και όλους, σαλάμ αλέικουμ στους φίλους μας εδώ από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Νευρός Μουμπάρακ για τους φίλους μας που γιορτάζουν την Άνοιξη, τους περσόφωνους που καταλάβαν ότι είναι το Νευρός Μουμπάρακ, γιατί εδώ η Αθήνα είναι και θα παραμείνει πόλη της αλληλεγγύης, ανοιχτή πόλη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και ό,τι να κάνει ο Μητσοτάκης και ο Μηταράκης με το να κλείνουν τα σύνορα, να ανοίγουν στρατόπεδα συγκέντρωσης, να κυνηγάνε τους πρόσφυγες, η αλληλεγγύη θα νικήσει. Όλοι οι πρόσφυγες θα έρθουν στις γειτονιές μας, γιατί είναι καλοδεχούμενοι. Γιατί λέμε refugees welcome, γιατί λέμε open the border, γιατί λέμε solidarité avec les immigrés. Και θα το πούμε σήμερα σε όλο τον πλανήτη, σε κάθε πιθανή γλώσσα. Τη γλώσσα της ταξικής αλληλεγγύης, τη γλώσσα που φωνάζει πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ανοίξτε τα σύνορα, φέρτε τους όλους εδώ, τους κυνηγάτε με βόμβες, τους εξαντώνετε με τις τραπεζές σας, τους κυνηγάτε παντού. Δεν μπορούν να έρθουν εδώ και δεν θα τους αφήσουμε να τους βασανίζετε στο Παρανέστη και στην Αμυγδαλέζα. Δεν θα διώξετε καμιά οικογένεια από τα σπίτια και από τα ξενοδοχεία. Δεν θα διώξετε κανένα παιδί από τα σχολεία. Θα ανοίξουν τα νοσοκομεία. Και όλα αυτά θα γίνουνε γιατί έχουμε ένα δυνατό εργατικό κίνημα. Τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους καλλιτέχνες, όλο τον κόσμο που συγκρούεται με αυτόν τον απατεώνα που λέγεται Μητσοτάκης, που παριστάνει ότι θα μας σώσει τάχα από την πανδημία, ενώ ευθύνονται για τις χιλιάδες των νεκρών. Είναι δολοφόνοι. Και απέναντι στους δολοφόνους δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχουμε να οργανωθούμε καλύτερα, να συνεχίσουμε τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και όπως στείλαμε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή σε 7 Οκτώβρη με τη δύναμη αυτού του ενωμένου κινήματος, θα σιγουρέψουμε το ότι δεν θα μείνει κανένας πρόσφυγας, καμιά προσφύγισσα μόνος του ή μόνος απέναντι στην αστυνομική βαρβαρότητα, στους μπάτσους οι οποίοι κυνηγάνε τους πιτσιρικάδες στη Νέα Σμύρνη. Και ξέρουμε ότι είναι ήδη που βάζουν κουκούλες και παίρνουν τους πρόσφυγες και τους περνάνε στην Τουρκία. Τους λέμε δεν περνάει η αστυνομική βαρβαρότητα. No police brutality, Black Lives Matter, είπαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εμείς το λέμε πάρα πολύ δυνατά. Μετράνε οι ζωές των προσφύγων. Refugee Lives Matter. Με αυτή λοιπόν την ορμή στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση να μπει τέλος στην άθλια πολιτική της. Ένα τέλος. Μιλάνε για απελάσεις των προσφύγων. Κοιτάξτε, κοίτα ολμάνι και μιλάνε για απελάσεις. Την ίδια ώρα που η Ευρώπη ανοίγει τα σύνορά της σε 2 εκατομμύρια μετανάστες, κυνηγάνε 100.000 πρόσφυγες με τη Frontex, με τον ΝΑΤΟ, με τους στρατούς και θέλουν, λέει, και απελάσεις σε ασφαλείς χώρες. Εμείς απαντάμε, αν χρειάζεται να γίνει μια απέλαση, είναι η απέλαση του Μητσοτάκη. Τέρμα με τους ρατσιστές απατεώνες. Έχουμε αυτή τη δύναμη. Σήμερα σε όλο τον πλανήτη και σε όλη την Ελλάδα δώσαμε δυναμικό παρόν. Και θα συνεχίζουμε. Θα σκαλούμε λοιπόν ενωμένοι όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για ανοιχτά σύνορα, για άσυλο και στέγηση πρόσφυγες, για να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όλα τα γκέτο, όλα τα apartheid. Και είναι 21 Μάρτη σήμερα. Δεν ξεχνάμε ότι το 1960 στη Νότια Αφρική δολοφονήθηκαν 70 διαδηλωτές από το ρατσιστικό apartheid. Αυτό το apartheid δεν θα ζωντανεύσει στην Ευρώπη. Τέρμα, τέλος, θα τους τελειώνουμε. Ενωμένοι λοιπόν θα νικήσουμε. Open the border! Open the border! Με αυτή τη δύναμη και με αυτή την αρμή θα διαδηλώσουμε στη Βουλή. Νικάμε, νικάμε!